Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι. 12 πήγε, 12 και ένα, μπορώ να πω καλησπέρα. Καλησπέρα σας λοιπόν και ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ στην παρουσίαση του 51ου Φεστιβάλ Ολύμπου στις ακτές, στις υπέροχες ακτές της Πιερίας, στον νομό Πιερίας, ένα νομό μαγευτικό, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, καταρχήν να ξεκινήσω από το πάνελ, να ευχαριστήσουμε θερμά τους βουλευτές που βρίσκονται εδώ μαζί μας, τον βουλευτή Πιερίας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Χιονίδη, τη βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Μπέτη Σκούφα, την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, την κυρία Σοφία Μαυρίδου, τον δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Βαγγέλη Γερολιόλη και φυσικά τον πρόεδρο του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, τον κύριο Γρηγόρη Παπαχρήστο. Να πω ότι ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχη είναι και οι συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ Ολύμπου και οι βουλευτές βεβαίως μας τιμούν με την παρουσία τους και μας βοηθούν. Να ευχαριστήσουμε επίσης θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ τον νεάρχη του πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, την κυρία Ρένα Δούρου, που είναι μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον αντιδήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Διονύση Φόλιο, τον εκπρόσωπο του βουλευτή του κυρίου Παραλιάκου, τον κύριο Γιώργο Δουλδούρα. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά όσους ακόμη βρίσκονται εδώ και την κυρία Ευαγγελία Λάμπρου Ξυπτερά ως εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά την αγαπημένη ηθοποιό και σκηνοθέτη, την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι, όπως επίσης και τον κύριο Στρούμπο Σάβα, που είναι ηθοποιός σκηνοθέτη. Έχουμε δικά του έργα που θα απολαύσουμε στις φετινές μας εκδηλώσεις και φυσικά τον τραγουδιστή Βελισάριο. Όλα αυτά επίσης θα τα δούμε στην πορεία. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία του εδώ τον κύριο Βασιλιάδη Δημήτρη, που είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης, καθηγητή συνδικών στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και θα μου επιτρέψετε, αν ξεχνάω κάποιον στην πορεία να το πω, γιατί έχω κι εγώ λίγο τρακ, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την εκδήλωσή μας και να ζητήσω έναν χαιρετισμό από τον. Να ξεκινήσουμε ανάποδα αυτή τη φορά, να ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Να ζητήσω λοιπόν έναν χαιρετισμό από την κυρία Μπέτη Σκούφα, τη βουλεύτρια Πιερίας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα πάνελ παρουσίασης ενός θεσμού που κρατάει ήδη 50 χρόνια ζωής, αναδεικνύοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Αγαπητή Σία, ξέρω ότι έχεις δεχθεί ήδη την πρόσκλησή μας να έρθεις Πιερία να απολαύσεις τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έχουμε από διάφορες ιστορικές αρχαιολογικές περιόδους. Ένα φεστιβάλ λοιπόν που είναι συνδεδεμένο με αυτά τα μικρά διαμάντια του νομού μας, αλλά και ένα φεστιβάλ που πραγματικά αναδεικνύει τον νέο ελληνικό πολιτισμό. Ένα φεστιβάλ που οι παραστάσεις, οι ομιλίες, οι αρχαιολογικές περιηγήσεις, τα διάφορα δρόμενα πραγματικά δείχνουν ότι στην Ελλάδα του 2022 συνεχίζεται το πνεύμα, ως φιλόλογος θα το πω τώρα, των αρχαίων Ελλήνων τραγικών, του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή και όλων των μεγάλων δραματουργών του πολιτισμού μας. Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια σε εσένα, στις τοπικές αρχές που στηρίζουν αξιοπρεπώς το φεστιβάλ. Από το Υπουργείο Πολιτισμού πάντα έχουμε παράπονα και θα συνεχίσουμε να έχουμε μέχρι πραγματικά να ενσκύψει στα τοπικά φεστιβάλ, ιδίως στα περιφερειακά φεστιβάλ, ανά τη χώρα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Σκούφα. Να ζητήσουμε τώρα και τον χαιρετισμό από τον βουλευτή Πιερίας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Χιονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Το θέμα του πολιτισμού είναι κρίσιμο ζήτημα στη ζωή μας. Αξίζουν πολλά πράγματα και η οικονομία και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ο πολιτισμός και η παιδεία, με την ιεράρχηση που τα έκανα, είναι τα πρώτα των πρώτων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το να ζει κάτι 50-51 χρόνια, αγαπητέ Γρηγόρη.
κάτι που στήθηκε με πολύ αγάπη από ανθρώπους και με πολλές δυσκολίες και χωρίς επιχορηγήσεις παλαιότερα, παρά μόνο με τη βοήθεια τοπικών παραγόντων και τα τελευταία χρόνια και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παλαιότερα και αυτό δεν υπήρχε. Υπήρχε η συνεισφορά ανθρώπων οι οποίοι καταθέταν ψυχή. Είναι χαρά μου επίσης να είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ως νεαρός τότε που δεν ασχολούμαι πολύ με τα υπόλοιπα, ασχολούμαι κυρίως με τον πολιτισμό, ότι είμαι στα ιδρυτικά μέλη του Φεστιβάλ Ολύμπου, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο πλέον διακριτό. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό το να λέμε ότι η Πιερία είναι ένα διαμάντι. Η Ελλάδα είναι ένα διαμάντι. Η Ελλάδα είναι παντού όμορφη. Και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε όλοι και στην Πιερία. Σημειολογικά βέβαια το Δίον και η Πιερία έχουν μία αξία, γιατί δείχνουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, το να λέμε ότι εκεί υπήρχε ο πολιτισμός από εκατονταετίες. Και είναι πολύ σημαντικό που βρίσκονται ακόμη και σήμερα ήρωες εντός εισαγωγικών που μπορούν να κρατούν όρθιο τον πολιτισμό με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Μπέτι, καλά είναι τα παράπονα στα Υπουργεία. Ισόταμοι ακούοντων πολλές φορές διαχρονικά στις κυβερνήσεις. Πιστεύουμε ότι παρόλα αυτά το φεστιβάλ στέκεται. Έχουμε εδώ την τοπική αυτοδιοίκηση, την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο και τους Δημάρχους της περιοχής που συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και το επιμελητήριο της Πιερίας, αλλά κυρίως όλους εμάς τους πολίτες οι οποίοι καταθέτουμε ψυχή για αυτό το οποίο αγαπήσαμε, αγαπούμε, και είναι βέβαιο, αγαπητέ Πρόεδρε, θα το κρατήσουμε ζωντανό, κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στους ανθρώπους που θέλουν πολύ πιο κεντρικές διαχειρίσεις με ορισμένα φεστιβάλ. Αξίζει λοιπόν το Φεστιβάλ Ολύμπου να είναι ένα φεστιβάλ στη λογική της Επιδαύρου στη Βόρεια Ελλάδα. Και άλλα φεστιβάλ υπήρξαν, δουλέψανε πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι κανείς δεν έφτασε τα 51 συνεχή και συναπτά έτη. Θυμάμαι ισχυρότερα φεστιβάλ όπως ήταν των Φιλίππων τότε που ξεκινήσαμε, και πολλά ακόμη. Δεν λειτουργούν όχι από κάποιον άλλο λόγο, απλώς δεν βρέθηκαν τα πρόσωπα. Εμείς είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια πρόσωπα που στέκονται πάρα πολύ καλά, και η παρουσία μου εδώ έχει να κάνει κυρίως με την περηφάνεια που φτάσαμε στα 51. Δεύτερον, ότι συνεχίζουμε δυναμικά. Και τρίτο, ότι δίνουμε την υπόσχεσή μας όλοι όσοι είμαστε εδώ, και με τις αγαπητές συναδέρφισσες, την Σία Αναγνωστοπούλου και την κυρία Δούρου, πιστεύουμε ότι όλοι μαζί στον πολιτισμό είμαστε ενωμένοι. Δεν χωρούν διακρίσεις. Ο πολιτισμός είναι ένας και είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, σε αυτό που θα επενδύσουμε και τότε θα δούμε πώς λύνουμε και τα υπόλοιπα, τα καθημερινά μας προβλήματα. Καλή επιτυχία, καλό τάξιδο και το 51ο. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την χαρά να φιλοξενήσουμε ανθρώπους που αγαπούν τον πολιτισμό και θα κάνουν τη θυσία να κάνουν και 3 ώρες από την Αθήνα μέχρι το Δίον, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν αυτόν τον υπέροχο χώρο, αυτή την υπέροχη αίσθηση που παίρνει κανείς όταν είναι σε αυτόν τον χώρο, όπως επίσης και τις εξαιρετικές παραστάσεις. Ευχαριστώ. Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή. Παρακαλώ πολύ την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, την κυρία Σοφία Μαυρίδου. Καλημέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους τους αξιότιμους προσκεκλημένους που είναι εδώ μαζί μας, που κοινωνείτε σε όλους, γιατί βλέπω και πολλούς συμπολίτες μας, να μιλήσουμε για το φεστιβάλ, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα εδώ στο Μουσείο Ακρόπολης και να θυμίσουμε σε όλους, πρώτα απ' όλα σε εμάς, το πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του καθηγητή του κ. Παντερμαλή, Πρόεδρε, Δήμαρχε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, πόσο πραγματικά σημαντική ήταν η συμβουλή του καθηγητή του κ. Παντερμαλή. Για μας ως Περιφερειακή Αρχή, ο πολιτισμός, το λέμε, το ξαναλέμε και το επιβεβαιώνουμε καθημερινά, ότι ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους λαούς, ενώνει τα πάντα. Είπε προηγουμένως ο βουλευτής ότι στον πολιτισμό δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν διαφορετικότητες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, και στην Πιερία το καταφέραμε. Το κατάφεραν διαχρονικά εδώ και 50 χρόνια όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, αλλά και όλοι όσοι στήριξαν το Φεστιβάλ Ολύμπου, επώνυμοι και ανώνυμοι, σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή από τα πρώτα χρόνια, το γνωρίζει ο αγαπητός φίλος Γρηγόρης Παπαχρήστου, αλλά και όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και η Πιερία, αγκαλιάσαμε πραγματικά και σταθήκαμε αρρωγή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που δεν χαρακτηρίζει την πολιτιστική και πολιτισμική χάρτα της Πιερίας, χαρακτηρίζει την περιφέρειά μας και χαρακτηρίζει όλη την Ελλάδα. Ο θεσμός του Φεστιβάλ Ολύμπου έχει ξεφύγει από τον τόπο μας, προσπαθεί πάρα πολύ, έχει κερδίσει πάρα πολύ. Σε αυτό δεν βοηθήσαμε φυσικά μόνο εμείς ως δεύτερος βαθμός. Ο πρώτος βαθμός διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι, καθώς επίσης και άλλοι φορείς, οι τουριστικοί φορείς. Βλέπω εδώ την πρόεδρο, την πρώην πρόεδρο της, την επίτην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τη Βαγγελίτσα, την Λάμπρου, καθώς επίσης και όλοι οι φορείς, επιχειρηματίες, σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια αναγνώρισης και στήριξης του φεστιβάλ. Ως περιφέρεια βοηθήσαμε την έκδοση του λευκώματος των 50 χρόνων, ενός επαιτειακού λευκώματος πραγματικά πάρα πολύ σημαντικού, που δίνει τη διαδρομή του Φεστιβάλ Ολύμπου όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά είμαστε εδώ και ο Δήμαρχος και εγώ και οι βουλευτές του νομού μας να στηρίξουμε την προσπάθεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και όλης της Πιερίας για το καλοτάξιδο, για να ευχηθούμε καλοτάξιδο το Φεστιβάλ Ολύμπου. Σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, σας ευχαριστούμε εκ μέρους της Πιερίας που είστε όλοι εδώ και νομίζω ότι η Πιερία, όχι μόνο τώρα, το καλοκαίρι, με τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, αλλά είναι ένας τόπος που 365 μέρες το χρόνο αξίζει να την επισκεφθείς, γιατί είναι ένα κράμα που μπορούν να αναδειχθούν όλες οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θρησκευτικός, αρχαιολογικός, φύση, θάλασσα, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που είναι πολύ σημαντικό και το πιστεύω και εγώ προσωπικά, πιστεύω και όλοι σας, ότι η Πιερία διαθέτει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπους καλλιεργημένους, ευγενείς που αγαπούν τον τόπο τους και βοηθούν στην τουριστική ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής. Σας καλούμε λοιπόν στην Πιερία, σε ένα τόπο ελκυστικό, σε ένα τόπο ερετεύσιμο που όπως λέμε όλοι αξίζει να δεις και να γνωρίσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαυρίδου. Ο λόγος στον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Βαγγέλη Γερολιόλιο. Αγαπητοί, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι, την καλησπέρα. Χαίρομαι σήμερα που είμαι εδώ. Χαίρομαι γιατί είμαστε εδώ για να δηλώσουμε και να παρουσιάσουμε ένα φεστιβάλ το οποίο από μόνη της μία διαδρομή 50 ετών το καθιστά σημαντικό. Είναι ακόμα πιο σημαντικό, είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι η διαδρομή αυτή να έχει τα χαρακτηριστικά του Φεστιβάλ Ολύμπου, του πρεσβευτή του πολιτισμού στην Πιερία που ξεπέρασε τα όρια αυτά και σήμερα σε αυτόν τον ιστορικό χώρο δίπλα στο βράχο που αντιπροσωπεύει τα πολυπίκυλα και μεγάλα μηνύματα από παλιά έως σήμερα καλούμαστε να συμπαντρέψουμε το εκπληκτικό πολιτιστικό φορτίο των δικών μας τόπων, του αρχαίου θεάτρου του Δίου, του κάστρου του Πλαταμόνα, των Λιβύθρων όπως και άλλων περιοχών στα οποία διαδραματίζεται το Φεστιβάλ Ολύμπου. Το Φεστιβάλ Ολύμπου όλα αυτά τα χρόνια κρατήθηκε, μεγάλωσε, ανδρώθηκε επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία από μόνα του το καθιστούν σημαντικό. Πρώτα απ' όλα την ανεδιοτελή προσφορά των ανθρώπων που ασχολήθηκαν εδώ και μισό αιώνα. Δεύτερον το αξιακό περιεχόμενο όλων αυτών των φορτίων και του πολιτισμού που διαδραματίζεται στην Πιερία. Και τρίτον επειδή έμεινε μακριά από μικρές τριβές πολιτικές ή άλλες. Αυτό εξάλλου το παρατηρήσετε και στις τοποθετήσεις των δύο βουλευτών, ένας εξ αριστερών και ένας εκ δεξιών. Είναι προφανές ότι η πολιτεία δεν έκανε τα οφειλόμενα μέχρι σήμερα απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο θεσμό. Και το κενό της πολιτείας προσπαθούμε εμείς στις τοπικές κοινωνίες να το καλύψουμε, να βοηθήσουμε με όσες και όποιες δυνάμεις έχουμε. Θα δείτε σε λίγο το φοβερό πρόγραμμα που έχει φέτος το Φεστιβάλ Ολύμπου, στη μεταπανδημική περίοδο, η οποία μας δίνει ξανά τη δυνατότητα να σταθούμε απέναντι ο ένας στον άλλον, να ξαναδούμε τους εαυτούς μας και κυρίως να χαρούμε παραστάσεις και δράσεις που μας έλειψαν τόσο πολύ. Είναι προφανές ότι τα συγχαρητήρια αξίζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, το οποίο δουλεύει με μεγάλη όρεξη, με μεράκι
και φέρνει τέτοιου είδους δραστηριότητες στον τόπο μας. Θα ήταν χαρά μας να σας δούμε στην Πιερία, να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τι σημαίνει Φεστιβάλ Ολύμπου και τι σημαίνει πολιτισμός και όχι μόνο στην Πιερία. Είμαι σίγουρος ότι το ταξίδι θα είναι όμορφο και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος που το στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια θα εξακολουθήσει να το κάνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Φεστιβάλ Ολύμπου στο επόμενο δίμηνο. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν από τον εμβληματικό Όλυμπο, από την παρολύμπια περιοχή που συνηθίζω να λέω εγώ, που είναι η Πιερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Ο λόγος στον Πρόεδρο του Φεστιβάλ, στον κύριο Γρηγόρη Παπαχρήστου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μεγάλη μας χαρά σήμερα που παραβρίσκεστε σε αυτό το σημαντικό γεγονός για μας, να έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο. Βέβαια και εμείς προερχόμαστε από έναν ιδιαίτερα εμβληματικό χώρο, ερχόμαστε από την Πιερία, από τον Όλυμπο, από τη γη με τις σπουδαίες αρχαιότητες, το Δίον, τα Λίβηθρα, την Πίδνα, ένας νομός ο οποίος χαρακτηρίζεται για τις σημαντικές του αρχαιότητες και τη σημαντική του ιστορία. Και αν το Φεστιβάλ Ολύμπου πορεύεται τώρα αξιοπρεπώς 50 χρόνια και μπαίνει στη νέα 50 κοντά ετία που ξεκινάμε φέτος, είναι γιατί αυτός ο τόπος κουβαλάει αυτή τη σημαντική ιστορία, είναι γιατί οι χώροι που φιλοξενούν αυτές τις εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, κουβαλάνε επίσης μια ιστορία που έρχεται εδώ και χιλιάδες χρόνια και το λέω χαρακτηριστικά πάντα και θα το πω και τώρα και σε εσάς ότι είναι διαφορετικό κανείς να παρακολουθεί μια αρχαία παράσταση, μια δράμα, μια τραγωδία, να παρακολουθεί τις βάχες του Ευρυπίδη στο αρχαίο θέατρο του Δίου από το να παρακολουθεί σε ένα γήπεδο ή σε έναν άλλο χώρο, δημόσιο κοινό χώρο. Και για την ιστορία να πω ότι οι βάχες του Ευρυπίδη πρωτοπαρουσιάστηκαν στο αρχαίο θέατρο του Δίου, εκεί έγινε η πρεμιέρα, για να το πούμε έτσι εκλαγευμένα, και μάλιστα μίλησε ο ίδιος ο Ευρυπίδης στους θεατές, πενεύοντας την παράστασή του. Σε ένα θέατρο που σήμερα γίνεται το βασικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, είναι το ίδιο αυτό που ήταν πριν χιλιάδες χρόνια, εκεί που γινόταν τα Ολύμπια εν δύο. Ξέρετε, το φεστιβάλ είναι και συνέχεια ενός φεστιβάλ της αρχαιότητας, τα Ολύμπια εν δύο που γινόταν επί βασιλείας του Αρχελάου, αυτός το θέσπισε βέβαια. Ήταν ο παππούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αρχελάους. Και γινόταν 9 μέρες. Και τώρα αυτός ο θεσμός εξακολουθεί τώρα να επανέρχεται. Μόλις τελειώσει το φεστιβάλ θα γίνουν με έναν ιδιότυπο τρόπο. Επίσης αυτός ο θεσμός ήταν 9 μέρες αφιερωμένες σε 9 μουσες. Κάθε μέρα και αφιερωμένες σε μία μουσα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Ολύμπου που πραγματοποιείται εδώ και 50 χρόνια, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει. Όχι γιατί μόνο εμείς οι άνθρωποι που το υπηρετούμε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όχι γιατί οι τοπικοί μας άνθρωποι που εκπροσωπούν τους φορείς το στηρίζουν αδιακρίτως, και θα έλεγα εδώ και επιφανευόμαστε γι' αυτό και εμείς από το φεστιβάλ, από τη μεριά του φεστιβάλ, ότι το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι ο θεσμός που μας ενώνει όλους στην Πιερία. Εκεί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Εκεί καθόμαστε σε ένα κοινό τραπέζι όταν είναι να μιλήσουμε για το φεστιβάλ και με πολύ χαρά και περηφάνεια όλοι θα έλεγα ότι είμαστε περήφανοι για αυτό το θεσμό που εκπροσωπεί και προβάλλει την Πιερία. Και εκεί ο καθένας ό,τι μπορεί το προσφέρει με την καρδιά του, με την ψυχή του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, μακάρι και άλλοι φορείς, βέβαια αυτό είναι χαρακτηριστικό των φορέων του πολιτισμού, αλλά και άλλοι φορείς να μπορούν να συνενώνουν έτσι τις δυνάμεις σε ένα τόπο και να κάνουν πράγματα σημαντικά. Και κάνουν πράγματα σημαντικά γιατί υπόθηκε πιο μπροστά ότι το Φεστιβάλ Ολύμπου δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Πραγματοποιείται με τις τοπικές δυνάμεις. Αν η κυρία Μαυρίδου δεν βάλει τον πρώτο βολό, αν οι δήμαρχοί μας, αν οι βουλευτές μας δεν είναι δίπλα μας και αυτοί να συμβάλλουν, και όλοι οι φορείς, το επιμελητήριο, όπως είπε και ο δήμαρχος πιο μπροστά, όλοι οι φορείς συνεισφέρουν ο καθένας αυτό που μπορεί. Και εμείς οι υπόλοιποι που το υπηρετούμε πλευράς διοίκησης, πάντα ξεκινάμε με κάποια εφόδια στα χέρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να μπορείς να δημιουργήσεις και ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, όπως θα το δείτε αμέσως στη συνέχεια.
Είμαστε ένα φεστιβάλ από τα μεγάλα φεστιβάλ, θεωρούμε, και το λέμε αυτό και με περηφάνεια το λέμε. Είμαστε από τα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας. Όχι γιατί μόνο έχουμε διάρκεια χρονική, γιατί και το, αυτό που παρουσιάζουμε. Και δεν είναι μόνο ένα φεστιβάλ ψυχαγωγίας πια. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο συμβάλλει και στην ανάπτυξη του τόπου, στην προβολή του τόπου, στην οικονομική ζωή του τόπου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και έτσι εξελίσσεται και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Προηγουμένως εδώ ήταν ο εκπρόσωπος της Τρένοσε. Γιατί κάποιος είπε ότι τρεις ώρες είπε ο Δήμαρχος. Συγχωρείτε τον αποκαλώ Δήμαρχο, γιατί είμαστε συνάδελφοι Δήμαρχοι. Και έτσι μου αρέσει να τον αποκαλώ το Σάββα. Ήταν εδώ, δεν είχε χρόνο να μείνει στην παρουσίαση και είπε ότι προσφέρουμε και εισιτήρια δωρεάν για όποιους θέλουν από την Αθήνα να έρχονται να δουν παραστάσεις του φεστιβάλ με την καινούργια γραμμή των τριών ωρών. Να έρχονται στην Πιερία να δουν το φεστιβάλ Ολύμπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Θέλω μόνο να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του καθηγητή και του Προέδρου του Μουσείου της Ακρόπολης, τον κ. Παντερμαλή, που επικοινώνησα το πρωί μαζί του, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν να είναι εδώ σήμερα να χαιρετήσει. Ο καθηγητής για μας είναι ο άνθρωπος που θα έλεγα μας άνοιξε πόρτες για να μπούμε σε αυτούς τους χώρους. Γιατί ξέρετε, πάντα οι αρχαιολόγοι έχουν μια, αν θέλετε, άλλη άποψη και φιλοσοφία. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αυτά αλλάζουν. Ήταν δύσκολο να μπει κανείς μέσα σε αρχαιολογικό χώρο να κάνει μια παράσταση. Ήταν αυτός που άνοιξε πόρτες, αυτός που στήριξε, είναι από τους δημιουργούς, από τους στυλοβάτες του Φεστιβάλ Ολύμπου. Και αν είμαστε και σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα, χάρη σε αυτόν είμαστε. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε ιδιαίτερα. Και λυπόμαστε που σήμερα δεν είναι εδώ. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι γερός και να τον έχουμε ξανά το καλοκαίρι, γιατί έχει μια δικιά του εκδήλωση μας στο φεστιβάλ που την καθιέρωσε εδώ και χρόνια. Αρχαιολογικές ομιλίες των Δίων με πολύ σημαντικά θέματα και πιστεύω να τον έχουμε μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση. Αυτά και. Τώρα, αν η Σοφία έχει δυνατότητα να μας δίνει μια μεγάλη ενίσχυση οικονομική, βέβαια, αν δεν ήταν σε αυτό σύμφωνος και να υποστήριζε το φεστιβάλ. Και το δείχνει γιατί και με την παρουσία του, αλλά και με την οικονομική του συνεισφορά και τον Περιφερειάρχη, τον Απόστολο τον Τζικώστα, με τον οποίο έχουμε διατελέσει και μαζί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μάλιστα έχουμε και μια ανοιχτή κουβέντα περί αυτού, πώς το Φεστιβάλ Ολύμπου θα έπρεπε να είναι το Φεστιβάλ της Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας δηλαδή, γιατί είναι το μόνο φεστιβάλ που έχει αρχαίο θέατρο, το μόνο φεστιβάλ με τόσα πολλά χρόνια. Τα άλλα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη όχι και δεν είναι σημαντικά. Γίνονται, χάνονται, ξαναγίνονται. Το Φεστιβάλ Ολύμπου έχει μια διάρκεια στον χρόνο και πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη πορεία στο βάθος του χρόνου. Και θα είναι και μετά από εμάς, είμαι σίγουρος. Αυτά να μην. Και να καλωσορίσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Πρεσβείας της Ινδίας και τον κύριο Βασιλιάδη, τον πρόεδρο της Ελληνοειδικής Φιλίας, που συμβάλλει πάρα πολύ. Υπάρχει μια ανοιχτή κουβέντα, δεν έχει κλείσει ακόμα, κύριε Βασιλιάδη, αλλά είναι ανοιχτή και είναι σε θετική κατεύθυνση το 2023 να είναι τιμόμενη χώρα η Ινδία. Ξέρετε, το Φεστιβάλ έχει θεσπίσει αυτό το θεσμό εδώ και 15 χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί τώρα με 14 χώρες ως τώρα, με το θεσμό της τιμόμενης χώρας, σε μια πολύ σοβαρή συνεργασία, όχι μεταξύ συλλόγων, μεταξύ κρατών. Για να γίνει αυτή η συμφωνία, τώρα περιμένουμε την έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας κτλ. Και εκεί μέσα μετά υπογράφονται κάποια πρωτόκολλα συνεργασίας σε πολιτιστικό αλλά και σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό είπα ότι πιο μπροστά το φεστιβάλ δεν προσφέρει μόνο ψυχαγωγία με τις εκδηλώσεις, αλλά ανοίγει και άλλους δρόμους συνεργασίας επικοινωνίας για να προκύψουν και άλλα θετικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και να ευχαριστήσω βέβαια και τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Που ήρθαν σήμερα εδώ σύσσωμοι. Δεν ξέρω αν η Μπέτη έπαιξε σε αυτό το ρόλο και σίγουρα έπαιξε, αλλά τότε όμως πρόθυμα ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, η αριστερά φημίζει για την κουλτούρα στον πολιτισμό και τα λοιπά, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εμείς θα σταματήσουμε εδώ. Όπως είπε και ο αγαπητός πρόεδρος, το Φεστιβάλ Ολύμπου έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και σίγουρα θα έχει ένα πολύ μεγάλο και λαμπρό μέλλον. Εμείς όμως θα πάμε λίγο πιο πίσω και θα απολαύσουμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο με τα 50 χρόνια του οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, μερικά έτσι σημαντικά στιγμιότυπα από όλες αυτές τις μεγάλες και συγκινητικές στιγμές που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώντας πληθώρα εκδηλώσεων, πολυπίκυλων εκδηλώσεων. Ah.
Παρακαλώ πολύ τώρα την τομεάρχη πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αναγνωστοπούλου, για ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση σε αυτή την πραγματικά σημαντική και συγκινητική στιγμή των 51 χρόνων του Φεστιβάλ Ολύμπου. Έβλεπα το βιντεάκι και το μόνο που μου ήρθε αυθόρμητα να πω
είναι η περηφάνεια. Η περηφάνεια για αυτούς τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που κατόρθωσαν να δώσουν ζωή, διάρκεια σε αυτό το φεστιβάλ, μισό αιώνα. Και δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ στις εφήμερες και ταχύτητα στιγμές που ζούμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί ξέρω ότι οι χαιρετισμοί και ειδικά των πολιτικών δεν είναι ό,τι καλύτερο και εγώ το αισθάνομαι ως πολίτης, αλλά θέλω να πω μόνο δύο πράγματα. Το ένα είναι τι σημασία έχει ένα τέτοιο φεστιβάλ της περιφέρειας, ένα τέτοιο φεστιβάλ κύρους και πολιτισμού. Αν πάρουμε υπόψη μας έρευνα που έγινε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά και το καμπανάκι που κρούει συνέχεια ο ΙΕ, ότι το 80% της περιφέρειας δεν μπορεί να συμμετέχει στα πολιτισμικά αγαθά και από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο, φαντάζεστε τι σημασία έχει περιφερειακά φεστιβάλ που είναι κεντρικά, κατά μία έννοια, κατά πολλές έννοιες, τι σημασία έχει να μπορούν να διατηρούνται. Το δεύτερο, συνηθίζουμε να λέμε ότι ο πολιτισμός είναι αναπτυξιακό εργαλείο. Εγώ λέω πάντα, ο πολιτισμός είναι δύναμη ανάπτυξης, εφόλης της ύλης και οικονομικής και πολιτισμικής και εκπαιδευτικής και κοινωνικής, εφόλης της ύλης. Το τρίτο που θέλω να πω πολύ επιγραμματικά, έβλεπα όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Πάντα συνηθίζουμε να λέμε με την εγωπάθεια, τον εγωκεντρισμό που έχουμε οι σύγχρονοι, να αντιμετωπίζουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά σαν κάτι που μας δίνει αξία σε μας. Τι πιο σημαντικό βλέπω εδώ τους καλλιτέχνες μας, από τη συνομιλία που ανοίγει ο σύγχρονος πολιτισμός, η σύγχρονη δημιουργή, με τους αρχαίους δημιουργούς. Και η συνομιλία αυτή γίνεται στον τόπο τους και επικαιροποιείται συνέχεια αυτός ο τόπος τα έργα τα δικά τους. Και μία τελευταία λέξη, μη μας φεύγει ποτέ από το μυαλό και δεν είναι μεταφυσικό. Δεν κοιτάμε μόνο εμείς τους αρχαίους για να τους βάλουμε μέσα στο αφήγημά μας. Μας κοιτάνε και αυτοί. Και αυτοί σχολιάζουν το τι είμαστε εμείς. Και εγώ χαίρομαι ότι αυτή η πολιτιστική κληρονομιά, είμαι σίγουρη ότι σχολιάζει με περηφάνεια το δικό μας σύγχρονο πολιτισμό. Μπράβο σας και στα 100 χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά και τώρα θα παρακαλούσα τον κύριο Ράχη Δραμαρμόδιος για θέματα πολιτισμού της Πρεσβείας της Ινδίας να έρθει για να κάνει ένα χαιρετισμό και παρακαλώ πολύ να έρθει και η Μάτα η Κούρτη μαζί μας για να μας βοηθήσει και να μεταφέρει αυτά που θα πει ο αγαπητός κύριος Ράχη Δραμαρμόδιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Distinguished ladies and gentlemen, it is my great honor to be here. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ κοντά σας. At the outset, on behalf of the Embassy of India, εκ μέρους της Πρεσβείας της Ινδίας, and the Ambassador of India to Hellenic Republic, Mr. Amrit Lugun, και του πρέσβη κυρίου Amrit Lugun, I have the honor to be here, and I thank you. I express my sincere gratitude for the organization for inviting me to this event. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς το φεστιβάλ για την πρόσκλησή του να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. The Embassy of India is establishing its honorary consulate tomorrow in Thessaloniki. Excuse me, come again. Η πρεσβεία. The government of India establishing its honorary consulate in Thessaloniki. Το προξενείο στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η κυβέρνηση της Ινδίας ξεκινάει με το προξενείο της στη Θεσσαλονίκη. Is it tomorrow? Yeah, αύριο. Tomorrow. It is another milestone in the growing relationship between Greece and India. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μεταξύ της σχέσης που έχουν αυτές οι δύο χώρες. His Excellency, the Ambassador is there in Thessaloniki for tomorrow's
inauguration of the honorary consulate. Our ambassador, His Excellency, is in Thessaloniki. Ο πρέσβης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. For the inauguration. Για τα εγγένεια. Of the honorary consulate in Thessaloniki. Του προξενείου στη Θεσσαλονίκη. So that he could not come to this event, otherwise he would have present here. Okay, οπότε δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα να είναι κοντά μας. Αλλιώς φυσικά και θα βρισκόταν ανάμεσά μας. It is truly honor for me to be here today. Είναι μια πραγματική τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Yes. India's contacts with Greece began over 2,500 years ago. India-Greece relationship. Οι σχέσεις της Ινδίας με την Ελλάδα ξεκίνησαν 2,500 χρόνια πίσω. And we are commercially and culturally very strong. Πολιτισμικά και εμπορικά είμαστε οι δεσμοί είναι ισχυροί. Our diplomatic relationship started in 1950. Ξεκίνησε το 1950 οι διπλωματικές μας σχέσεις. Since then, our bilateral relationship between India and Greece is growing stronger and stronger. Και από τότε οι σχέσεις γίνονται ακόμη και πιο ισχυρές. Our bilateral trade figure between India and Greece during 2021 is 1.30 billion. Our bilateral trade figure between Greece and India is 1.3 billion US dollar. Yes. Ωραία, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά... Είμαστε. Τελικά πρέπει να βοηθήσει. It is not written here. Εντάξει, δεν γράφει το κείμενο. Just I would like to point out how our relationship, commercial relationship, is growing between India and Greece. During 2021, last year, our total bilateral figure is 1.3 billion, which is really an excellent figure it is. Ωραία. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Λοιπόν, δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό προφανώς. Οι εμπορικές μας λέει συναλλαγές από το 2021. Για το 2021 ήταν 1,3 δισεκατομμύρια. Ωραία. And sorry for this communication gap. I'm sorry. I would like to mention how our relationship building up in 2019. Προκειμένου να εκφράσω το πώς οι σχέσεις μας εξελίσσονται από το 2019, India participated as honorary country in the International Trade Fair Thessaloniki. Συμμετείχε ως τιμόμενη χώρα στη Θεσσαλονίκη στη διεθνή έκθεση. Around 80 strong Indian companies participated in the trade. Περισσότερες από 80 ινδικές εταιρείες συμμετείχανε in the trade exhibition. Yes. Στη Θεσσαλονίκη. Yeah. It was well received and that paved the way for excellent commercial promotion between these two countries. Ωραία, η αποδοχή ήταν πάρα πολύ καλή. Σχετικά με την εμπορικές συναλλαγές και σχέσεις. Ναι. Recently, the foreign minister of India visited Greece. Okay. Πρόσφατα επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας. Yeah. And the government of Hellenic Republic extended an excellent gesture by unveiling Mahatma Gandhi statue in front of the embassy. Και έγινε η αποκάλυψη του αγάλματος του Γκάντι μπροστά από την πρεσβεία. Yes. Was it in Thessaloniki? It is in Athens. Στην Αθήνα, συγγνώμη. Professor Vasiliadis is witness to that and it was an excellent gesture from the government of
Hellenic Republic. Ήταν μια πολύ καλή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης κίνηση απέναντι στην Ινδία. And recently, in the month of March, His Excellency, the Foreign Minister, Greek Foreign Minister, Nikos Dandias, visited India. Πρόσφατα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε την Ινδία. During which the cultural exchange agreement was signed between India and Greece. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπογράφτηκε μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ινδίας. The agreement is under ratification process. Είναι σε διαδικασία εξέλιξης η συμφωνία. And this cultural cooperation which was signed by India and Greece during the visit of His Excellency Dandias will pave the way for a great cultural cooperation between Greece and India. Μια συνεργασία πολιτισμού μεταξύ της Ελλάδος και της Ινδίας. That will facilitate excellent integration, cultural integration and cultural cooperation between the two countries and also the troops, the cultural troops from Greece can visit India. Similarly, the cultural troops from India can visit Greece. Μια συνάντηση η οποία θα βοηθήσει στην, όπως την ανέφερε, πολιτιστική συνεργασία μεταξύ και συνεργασία κουλτούρας μεταξύ των δύο χωρών. Yes. So, with these developments, definitely our India and the Indian cultural ministry will associate with the Greek cultural ministry. Με αυτή την εξέλιξη, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ινδίας θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος. And organize various και θα οργανώσουν διάφορες cultural events and διάφορα cultural πολιτιστικά event, εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Yes. And the, as I mentioned, the India Greece relationship, there is a classical example. Professor, για την σχέση μεταξύ Ινδίας και Ελλάδος υπάρχει, λέει, ένα κλασικό παράδειγμα. Για παράδειγμα, Professor Nikolas Kazanas, a Greek national and a distinguished Indologist, he was awarded the prestigious Padmasri Award by the President of India last year. Πρόεδρος της Ινδίας βράβευσε τον Έλληνα καθηγητή, his name again? Nikolas Kazanas. Nikolas Kazanas, πέρυσι. He was awarded the, one of the highest civilian award, Padma Shri. Έλαβε ένα, το ανώτερο βραβείο από τον Πρόεδρο της Ινδίας. Yes, and he is the second person to got the award. It was earlier, it was awarded to Ambassador Dimitris Velisaropoulos. Βραβεύτηκε και ο πρέσβης Βελισσαρόπουλος, κύριος Βελισσαρόπουλος. He was also awarded this, you know, the one of the greatest civilian award. It is a distinguished award. So ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία. Yes, yes. Για πολίτες. Yes. So our one of the you know great another Indologist, Mr. Vasiliadis, he is well associating with the Embassy of India. He knows about various developments, our India-Greece relationship, our India-Greece friendship. Ο κύριος Βασιλιάδης. Βασιλιάδης. Yes. Yes. Γνωρίζει, λέει, πάρα πολλά για την Ινδία και για τις σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Ελλάδος. Yes. What else? Long live India-Greece relationship. That's all what I can say. Να ζήσει, λέει, η συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ινδίας, να έχει μακράν πορεία. I am sorry for the communication gap. I am not able to speak fluently in Greek language. No, it's fine. It's just I am learning. Kalispera.
and my respect to all the members, distinguished members. Thank you very much. Okay, and I'm not a professional. No problem. That's why. Yes. Okay, thank you very much. Thank you very much for being here. Και τώρα σκητάλη στήματα και στον Θοδωρή για να μας παρουσιάσουν τις φετινές εκδηλώσεις. Βλέπουμε μία αφίσα. Την φιλοτέχνησε η Χάιδο Παπαχατζή. Το θέμα της αφίσας πραγματεύεται το νέο, το οποίο αναγεννάται μέσα από το παλιό. Δημιουργεί τους δικούς του κανόνες και εμπλουτίζει τα κεκτημένα της αρχαιότητας. Από τότε έως σήμερα, η απέκθηση της ανθρώπινης φύσης και η εξέλιξή της σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο. Τα 50 χρόνια ύπαρξης ενός επιτυχημένου θεσμού σχεδιαστικά αποτυπώνονται με την αποσύνθεση έκρηξη ενός κλασικού αγάλματος της αρχαιότητας, μέσα από το οποίο γεννάται ταυτόχρονα μια νέα μορφή έκφρασης, μια νέα ταυτότητα του οργανισμού με σύγχρονα χαρακτηριστικά. Στην είσοδο του Αρχαιολογικού Πάρκου του Δίου, την Παρασκευή 1η Ιουλίου, θα εγκαινιαστεί η έκθεση του Αστέρι Γκίκα με τίτλο «Προσωπική μυθολογία». Ο φορτισμένος από την ιστορία και τους αρχαίους μύθους του αρχαιολογικού χώρου του Δίου, γίνεται πηγή έμπνευσης για τον λιτοχωρινό καλλιτέχνη. Τα έργα του Γκέκα αποτελούν πολυεπίπεδες εικαστικές αφηγήσεις που συνυφαίνουν τις παραδοσιακές ξυλογλυπτικές τεχνικές με τη σύγχρονη τάση ανάπτυξης του εικαστικού έργου στο χώρο διάρκεια της έκθεσης μέχρι 31 Αυγούστου. Στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου το Σάββατο 2 Ιουλίου θα παρακολουθήσουμε τη μουσική συναυλία από το εργαστήρι Πνοές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στη συναυλία συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Πνευστών του Τμήματος και θα ακουστούν έργα Σκαλκότα, Αστρινίδη, Ζέρβα, Λέντεν, Ντιούκ Έλιγκτον και Κόλινς. Για πρώτη φορά γίνεται αυτή η συνεργασία και ευχόμαστε αυτή η συνεργασία με το ΠΑΜΑΚ να μεγαλώσει και να συνεχιστεί. Η Θεατρική Εταιρεία Μυθοδία παρουσιάζει στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου την Κυριακή 3 Ιουλίου ένα σπουδαίο κλασικό πια έργο, το Ματωμένο Γάμο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ένα περίπου αιώνα μετά τη συγγραφή του, ο Ματωμένος Γάμος εξακολουθεί να διατηρεί την ίδια θεατρική και πολιτισμική δυναμική και να εμπνέει νέες δραματουργικές ερμηνείες. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη. Σε αυτό θέλω να προσθέσω ένα στίχημα που υπάρχει. Τη μουσική γράφει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Έχει να αναμετρηθεί με την κλασική πια μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στίχημα και περιμένουμε να το ακούσουμε. Στο ρόλο της μάνας είναι η κυρία Μαρία Τζομπανάκη. Την Τετάρτη 6 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου θα γίνει η συναυλία της Γλυκερίας, γνωστής σε όλους μας. Μια συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή με ορχήστρα και χοροδία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, τη Δημοτική Χοροδία Αιγινίου Κάντο Όλυμπους και προσκεκλημένο τραγουδιστή τον Παναγιώτη Τουρνά. Η εκδήλωση αυτή είναι συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ολύμπου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης και της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας. Με συγχωρείτε. Ο Μάριος Φραγκούλης έρχεται με τη σπουδαία Ντέμπορα Μάιερς στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου το Σάββατο 9 Ιουλίου. Οι δυο τους μαζί με 11 κορυφαίους μουσικούς θα ερμηνεύσουν τραγούδια από το ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο κάθε εποχής, ενώ υπόσχονται ένα ταξιδιάρικο, καλοκαιρινό σκηνικό γεμάτο μελωδίες και συνέστημα. Το φεστιβάλ θα βρεθεί στις 13 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Πάρκου Κατερίνης, όπου το Θέατρο ΜΟ θα παρουσιάσει τη μουσική παράσταση «Ο πολύχρωμος κόσμος του musical» της Stage and Musical Academy της Φραγκφούρτης, μια σχολή με κρατική αναγνώριση, η οποία εκπαιδεύει νέες και νέους ερμηνευτές στους τομείς του τραγουδιού, του χορού και της υποκριτικής. Το μέλλον δεν ανήκει στη βία. Το μέλλον δεν ανήκει στη δύναμη. Στη λογική ανήκει το μέλλον. Προμηθέας Δεσμότης, στις 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου.
Οι ηθοποιοί αντλούν πληροφορίες από τη ρυθμικότητα του κειμένου και μεταβολίζουν με το σώμα και τη φωνή τον ήχο και τον ρυθμό τον ποιητικό λόγο. Με όχημα τη μουσική αναδεικνύουν το έργο σαν μια σπαρακτική και με συνεχή κλιμάκωση επίκληση ενός πάσχοντος Θεού για τον άνθρωπο. Η σκηνοθεσία είναι του Άρη Μπινιάρη, η μετάφραση είναι του Γιώργου Μπλάνα. Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Τάνκογλου, ο Αλέκος Σισοβίτης, η Νάνση Μπούκλη και ο Ιωάννης Παπαζής. Την Κυριακή, όχι, αυτό είναι της Μάτας. Την Κυριακή, ακριβώς. Mm. Ευχαριστώ. Την Κυριακή 17 Ιουλίου συναντάμε τον Αριστοφάνη. Οι θεσμοφοριάζουσες έρχονται φέτος στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με τον ίδιο και τον Βλανδίμηρο Κυριακίδη, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Νίκη Σερέτη και άλλους ταλαντούχους ηθοποιούς. Σε καιρούς που δοκιμάζεται η δημοκρατία και κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή, ανθίζει η δημιουργικότητα των μεγάλων ποιητών. Και ο Αριστοφάνης μας αποκαλύπτει τα προτερήματα και τις αδυναμίες των προγόνων μας, που δεν διαφέρουν και πολύ από τις σημερινές. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, στο Ρωμαϊκό Οδείο του Δίου, η γνωστή αφηγήτρια Λίλη Λαμπρέλη αφηγείται μαγικά παραμύθια στη σκιά των Πλατανιών. Πόσο σύγχρονα μπορεί να είναι τα μαγικά παραμύθια? Πόσο κατανοητή μπορεί να είναι σήμερα η συμβολική και μυστική γλώσσα του μαγικού παραμυθιού? Στα ερωτήματα θα επιχειρήσει να απαντήσει η αφηγήτρια παραμυθιών Λίλη Λαμπρέλη με το δικό της μοναδικό τρόπο. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Αφήγησης. Στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, το Σάββατο 23 Ιουλίου, η εταιρεία τέχνης Ars Eterna παρουσιάζει την Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, μετάφραση Παναγιώτας Πανταζή και με την συνοδεία εξαιρετικών ηθοποιών. Στο ρόλο της Ιφηγένειας, η Μαρία Πετεβή, μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεότερης γενιάς ηθοποιών. Την Ηλέκτρα του Ευρυπίδη παρουσιάζει στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου πολυμελής θίασος εκλεκτών ηθοποιών την Κυριακή 24 Ιουλίου με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Λύρα. Η μετάφραση είναι του Στρατή Πασχάλη. Η τραγωδία του Ευρυπίδη, στην οποία οι κλασικές νόρμες της κλασικής εκδοχής της αρχαίας τραγωδίας δοκιμάζονται από την ιδιαίτερη ευρυπίδια δεικτική ηρωνία, παρουσιάζεται με μια νέα και ενδιαφέρουσα ερμηνευτική πρόταση. Τη Δευτέρα. Και μισό λεπτό, θέλω να πω κάτι εδώ. Θα δούμε για πρώτη φορά τον εξαίρετο ηθοποιό Γιώργο Κωνσταντίνου σε αρχαίο δράμα να ερμηνεύει το ρόλο του παιδαγωγού. Και αυτό νομίζω ότι έχει έτσι πολύ μεγάλη καλλιτεχνική σημασία. Βεβαίως και έχει. Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, η φιλόξενη αυλή του καπνικού σταθμού στην Κατερίνη θα γεμίσει από μελωδίες jazz and blues. Οι κιθαρίστες Απόστολος Λεβεντόπουλος και Κώστας Μαγκίνας του Acoustic Project φιλοδοξούν να σας ταξιδέψουν σε ένα λυρικό ταξίδι στους ήχους της φύσης και του δάσους. Το Songs for Acoustic Guitar, γραμμένο κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είναι μουσική για δύο κιθάρες που κινείται ανάμεσα στη jazz, τα blues αλλά και τη μεσογειακή μουσική παράδοση. Παράλληλα, οι Big Brothers, τα δύο ιδρυτικά μελέτη της αφρόκρεμας των ελληνικών συγκροτημάτων του είδους, Blues Wire and Nick and the Backbone, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δυναμικό ακουστικό ντουέτο που ταξιδεύει το κοινό από τα blues του Αμερικάνικου Νότου στο R&R των σύγχρονων μεγαλοπόλων και όχι μόνο. Η εκρηκτική Νατάσα Μποφίλιου, πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, στο πλευρό της, έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά επιτυχημένων παραστάσεων στην αθηναϊκή σκηνή του Vox, ταξιδεύει ως το κάστρο του Πλαταμόνα την Τετάρτη 27 Ιουλίου με τη γνωστή και αγαπημένη εποχή του θερισμού για μια συναυλία γεμάτη πάθος, έμπνευση και ανατροπές. Στον Φιλοκτήτη υπάρχουν τα προφανή ζητήματα της προσωπικής ηθικής ενάντια στην υποχρέωση προς μια εξουσία, καθώς και η εξερεύνηση του πόνου. Την Παρασκευή, 29 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, θα παρουσιαστεί από τα θεατρικά δρόμενα Ίασμος, ο Φιλοκτήτης του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Μαρλέν Καμίνσκι και πρωταγωνιστές τον Τάσο Νούσια, τη Μαρία Πρωτόπαπα, τον Γιώργο Αμούτζα και με ένα επιτελείο εξαιρετικών ηθοποιών στο χορό. Στη συνέχεια, ο ταλαντούχος Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στο φεστιβάλ με την ίδια ενέργεια, μουσικότητα, ευρηματικότητα και γεμάτος αυτοσχεδιασμούς.
Ο Κωστής και η παρέα του το Σάββατο 30 Ιουλίου στο Κάστρο Πλαταμόνα θα παρουσιάσουν ένα ανανεωμένο και δυνατό σόου με σκοπό να επαναφέρουν τη μαγεία των συναυλιών που τόσο μας έλειψαν. Μια βραδιά. Συγγνώμη, διόρθωση στο Αρχαίο Θέατρο 2. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Λοιπόν, στο Αρχαίο Θέατρο 2, λοιπόν, στις 30 Ιουλίου, ο Κωστής και η παρέα του θα παρουσιάσουν ένα ανανεωμένο και δυνατό σόου με σκοπό να επαναφέρουν τη μαγεία των συναυλιών που τόσο μας έλειψαν. Μια βραδιά γεμάτη χορό, συγκίνηση και πολύ τραγούδι. Η επιστροφή στις συναυλίες είναι εξάλλου η γιορτή του καλοκαιριού. Μικρό σχόλιο, τίποτα δεν ξεφεύγει από το άγρυπνο μάτι και το άγρυπνο ούς του Προέδρου. Εννοείται. Η Ιωνία Ορχήστρα και Χοροδία παρουσιάζουν στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου το διήμερο της Δευτέρας και Τρίτης, 1ης και 2ης Αυγούστου, τη μουσική χορευτική εκδήλωση Ενθύμιον Σμύρνης. Πλήθος μουσικών, χορευτών και αφηγητών θα μας μεταφέρουν 100 χρόνια πριν στους ήχους, στα χρώματα, στις μυρωδιές, στην άβρα και στον πολιτισμό της Σμύρνης. Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2022 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για μια ακόμη φορά, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου την Τετάρτη 3 Αυγούστου θα μετατρέψει τη σκηνή του Αρχαίου Θεάτρου του Δίου σε ένα τεράστιο ηχείο συγκινήσεων, συναισθημάτων και ιδεών. Μαζί του ένα επιτελείο εξαιρετικών μουσικών και οι μόνιμοι συνεργάτες του, με τον Ανδρέα Αποστόλου στις ενορχιστρώσεις και τη Μέρη Μπρόζη και τον Απόστολο Μόσχιο στο τραγούδι. Οι καθιερωμένες από τη δεκαετία του 1980 αρχαιολογικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν και φέτος την Παρασκευή 5 Αυγούστου στο Αγιονέρι, στην ιδυλιακή γωνιά του Αρχαιολογικού Πάρκου του Δίου, με την επιμέλεια του καθηγητή και προέδρου του Μουσείου της Ακρόπολης, Δημήτρη Παντερμαλή. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Γεώργιος Καραδέδος, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών, το ΑΠΙΘΙΤΑ. Θα συνοδεύσει μουσικό πρόγραμμα. Τον κύριο Καραδέδο και όχι ο κύριος Καραδέδος στο μουσικό πρόγραμμα. Το Κοθουβουέ στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου θα παρουσιάσει το Σάββατο 6 Αυγούστου τη θεατρική παράσταση Αριστοφάνης Ηρώνδας Κόντρα Τέμπο σε συγγραφή του Άκη Δήμου, η οποία είναι η σύνδεση του γνωστού αριστοφανικού έργου με τους μίμους του ποιητή των ελληνιστικών χρόνων Ηρώνδα. Πρόκειται για μια σκηνική μάχη και ταυτόχρονα έναν πόλεμο ανάμεσα στα δύο φύλλα. Μάλλον είναι ο πιο παλιός πόλεμος που έχει υπάρξει στην ανθρωπότητα. Με μοναδικά όπλα, την τολμηρή και ανελαίτη σάτυρα και με βάση μια σύγχρονη δραματουργική επεξεργασία που θίγει ζητήματα έκφυλων ταυτοτήτων και αντιπολεμικών μηνυμάτων. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Ρήγα, πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Πιατάς, ο Τάσος Χαλκιάς και ο Ταξιάρχης Χάνος. Κυρία Ρουγκέρη, χαιρόμαστε που είστε εδώ και σας ανακοινώνουμε ότι την Κυριακή 7 Αυγούστου θα είστε και πάλι στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου με τη θεατρική παράσταση «Περσέας και Ανδρομέδα». Μια παράσταση με όμορφα σκηνικά και κουστούμια, με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια, προβολές και μια πλειάδα νέων ηθοποιών. Σκηνικά κουστούμια Χριστίνα Κουλουμπή, μουσική σύνθεση Αντώνης Δελαπόρτας, χορογραφίες Πέτρος Γάλιας, στίχη των τραγουδιών Ανδρέας Κουλουμπής. Με τη συναυλία της Τάνιας Τσανακλίδου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ολύμπου τη Δευτέρα 8 Αυγούστου. Το Μαγικό Κουτί Μέρος Δεύτερο είναι το θεματικό κέντρο της συναυλίας που αντιπροσωπεύει τον τόπο που κατοικούν ατελέσφοροι έρωτες, ματαιώσεις, απώλειες, φόβοι, ελπίδες, η αποδοχή και η συμφιλίωση. Την Τετάρτη 10 Αυγούστου η ιστορία του στρατιώτη Βόιτσεκ παίρνει σάρκα και οστά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Το Διπεθέ Λάρισας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Κυριακής Σπανού φέρνει μια καινούρια ανάγνωση του αριστοργήματος του Γκέωργ Μπίχνερ μέσα σε ένα κόσμο που ενώ αλλάζει με ηλιγκιώδη ταχύτητα συνεχίζει να διαπράττει τα ίδια λάθη με διαφορετικό περιτύλιγμα. Η σκηνοθεσία είναι του Θανάση Χαλκιά. Η παράσταση διατρέχεται από μουσική και τραγούδια. Εδώ να σημειώσω ότι η μουσική και τα τραγούδια είναι του Tom Waits, τα οποία μεταγράφει στα ελληνικά ο Κώστας Βόμβολος. Ο θίασος
παίζει και τραγουδά ζωντανά πάνω στη σκηνή και κάθε τόσο παίρνει απόσταση για να σχολιάσει, να αναλύσει και να χλεβάσει τα αδιέξοδα του ανθρώπου που αδυνατεί να αντιληφθεί πως έχει τη δύναμη να γκρεμίσει τις χάρτινες φυλακές του. Ο Μπίχνερ έγραψε αυτό το έργο μαζί και με το Λεόντιο Σκελένα σε ηλικία 24 χρονών, μετά μας άφησε. Άφησε λοιπόν 4 ημιτελείς εκδοχές, 4 ημιτελή χειρόγραφα, τα οποία κάθε άνθρωπος του θεάτρου που καλείται να ανεβάσει το έργο πρέπει κάπως να τα συνθέσει, να διαλέξει μία από αυτές τις 4 εκδοχές. Τελευταία το 2019 η νυν διευθύντρια του Φεστιβάλ Επιδαύρου και Ηρωδίου, η Κατερίνα Ευαγγελάτου, είχε ανεβάσει τον Μπίχνερ, τον Βόιτσεκ, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Γάλλο και με δραματουργική σύνθεση των κειμένων του πατέρα της, του Σπύρου του Ευαγγελάτου. Κύριε Στρούμπο. Το φεγγάρι τον Αύγουστο είναι πάντα μαγικό, το ίδιο και ο έρωτας. Στην αρχαία Πίδνα, η γνωστή φεγγαράδα του φεστιβάλ, φέτος έρος ανήκατεν μάχαν. Είναι ο έρωτας η μαγεία της στιγμής που όλοι ψάχνουν, η διέξοδος από το αδιέξοδο, η ιδιαιτερότητα στην καθημερινότητα. Μήπως είναι η νηνεμία μετά τη βροχή ή το κάτι άλλο στη ζωή μας. Διευθύνει ο Ευθύμιος Μαυρίδης, συμμετέχουν η χοροδία της Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, το φωνητικό σύνολο De Profundis. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά μου. Οι Πέρσες του Εσχύλου είναι μια αντιπολεμική τραγωδία και στέκεται κριτικά απέναντι στην υπεροψία και τον επεκτατισμό, σεβόμενη το θρήνο των ηττημένων και αποδοκιμάζοντας την αλαζονία των νικητών. Στην παράσταση της ομάδας Σημείο 0 στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου το Σάββατο στις 13 Αυγούστου συμμετέχουν 6 ηθοποιοί και η βάση της ερευνητικής διαδικασίας είναι η μέθοδος ψυχοφυσικής εκπαίδευσης ηθοποιών του Θεόδωρου Τερζόπουλου, σκηνοθετεί ο Σάβα Στρούμπος, που έχουμε την τιμή να είναι και μαζί μας. Θέλω να πω δύο λόγια για τους Πέρσες γενικότερα. Το 1965 στο Λονδίνο ο Κάρολος Σκούν ανεβάζει το έργο και μετά τον Αύγουστο του 1965 το ανεβάζει στο Ηρώδιο. Η παράσταση έξω κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεταφραστής ήταν τότε ο Πάνος Μουλάς και μουσική είχε γράψει ένας υπέροχος Έλληνας μουσικός, ο Γιάννης Χρήστου. Δυστυχώς δεν έχει κυκλοφορήσει μουσική των Περσών. Ο Μίμης Κουγιουμτζής, που κινηματογραφούσε τότε όλες τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης, την έχει τραβήξει. Δεν έχουμε παρά ελάχιστα στιγμιότυπα από την παράσταση. Τους Πέρσες επίσης έχει ανεβάσει και ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, μια παράσταση που παίχτηκε στο Δίον, και έχει ανεβάσει και ο Λευτέρης Βογιαντζής το 1999. Να πούμε επίσης ότι στην παράσταση θα υπάρχουν αγγλικοί, αν δεν κάνω λάθος, υπέρτιτλοι, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι ο Ισχύλος δίνει τη σκυτάλη στον Ευρυπίδη. Η Μίδια την Κυριακή 14 Αυγούστου θα νιώσει πάθος παράφορο, ζήλια και θα στραφεί στην εκδίκηση. Βαθιά και αγιάτρευτη πληγή το μίσος της αγάπης. Ο έρωτας μεταμορφώνει, ανατρέπει την κοινή λογική και προκαλεί το αβυσαλαίο μίσος. Τα ερωτικά αποθυμένα και ο πληγωμένος εγωισμός γίνονται η πηξίδα που κατευθύνουν τη μοίρα. Σκηνοθετούν ο Εμίλιος Χυλάκης και ο Μανώλης Δούνιας. Πρωταγωνιστούν η Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χυλάκης, Αναστάσιος Ροηλός, Γιώτα Νέγκα, Μυρτό Αλικάκη και ένας πολυμελής χορός. Στις παρυφές της Γαλλικής Επανάστασης, το 1775, ο Μπομαρσέ, εμπνεώνονος από τον διαφωτισμό και επηρεασμένος από τον Μολιέρο, γράφει τον περίφημο Κουρέα της Σεβίλης, που ανεβαίνει στο θέατρο με πρωτοφανή επιτυχία και στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε μία από τις πιο διάσημες όπερες παγκοσμίως. Την Τετάρτη 17 Αυγούστου, η παράσταση «Ο Κουρέας της Σεβίλης» σε σκηνοθεσία χορογραφία της Σοφίας Σπυράτου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φάνης Μουρατίδης, Γιώργος Σημειονίδης, Ρένος Ρώτας, Νίκη Βακάλη και μια ομάδα καταξιωμένων χορευτών και μουσικών. Οι μελωδίες συνεχίζονται με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο κάστρο του Πλαταμόνα δίνει μια συναυλία γεμάτη ενέργεια, δυνατά, όπως κάθε φορά.
τραγούδια που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή και αγαπήθηκαν από διάφορες γενιές, θα πλημμυρίσουν τον αέρα της καλοκαιρινής βραδιάς την Παρασκευή στις 19 Αυγούστου. Η θεατρική ομάδα Λυκόφος, σε σκηνοθεσία του Τσέζαρης Γκραουζίνης και με έναν εξαιρετικό όμιλο καλλιτεχνών, παρουσιάζει την Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου το Σάββατο 20 Αυγούστου. Η κλασική τραγωδία του Σοφοκλή, ιδωμένη μέσα από μια σύγχρονη και ανατρεπτική ερμηνευτική δραματουργική οπτική. Η μετάφραση είναι και εδώ του Γιώργου Μπλάνα. Στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Κονταριώτισσας την Κυριακή 21 Αυγούστου, η διεθνώς καταξιωμένη Σαβίνα Γιαννάτου με τη συνοδεία στο πιάνο του Σπύρου Μάνεση θα ερμηνεύσει τραγούδια που συνδυάζουν στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασμού με παραδοσιακούς ήχους της Μεσογείου. Μια πρωτότυπη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Αυγούστου στο Ινοποιείο και Αμπελώνα του κτήματος Κούρτη στην Ράχη Πιερίας με τον τίτλο «Μάκαρ ο Πιερία Σεβετέση Εύβοιος». Το κοινό περιηγείται στο αμπελοτόπιτο Αποστόλη Κούρτη με ταΐνου, μουσικής και ποίησης, με οδηγό το Διόνυσο, το θεό του δράματος, των βακχών και των οργιαστικών τελετών, αλλά συγχρόνως και τον εκπολιτιστή της ανθρωπότητας που δίδαξε στους ανθρώπους την αμπελοκαλλιέργεια. Συμμετέχει η Ορχήστρα Νέων Δίου και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο Χοροδίας του Δήμου Αιγινίου. Ερμηνεύουν η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Κώστας Μιστακίδης. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο Γιώργος Χανδόλιας. Το δήμερο 22 και 23 Αυγούστου, το Εργαστήριο Πολυτροπικών Δραστηριοτήτων συμπράττει με το Θέατρο Πήγασος στη θεατρική παράσταση «Γυναίκες γεννηθήκαμε» στα αρχαία Λίβυθρα. Το θεατρικό κείμενο αποτελεί σύνθεση παλαιότερων και συγχρόνων θεατρικών κειμένων με αφηγηματικό νήμα τη γυναίκα. Μυθικές και ιστορικές μορφές γυναικών όπως η Καλυψό, η Ελένη, η Περσεφόνη, η Λυσιστράτη αναπαριστώνται ως αρχετυπικά σύμβολα των διαχρονικών και των συγχρονικών ρόλων της γυναίκας. Στην καλλιτεχνική διεύθυνση της παράστασης έχει ο Χάρης Αμανατίδης και ο Νικόλαος Γρέκος. Συναυλία αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλη θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης την Τετάρτη 24 Αυγούστου με τίτλο «Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις». Παίζει η Καμεράτα Ακαδέμικα Κατερίνη υπό τη διεύθυνση του Μίκη Μιχαηλίδη. Τραγουδούν ο Μπάμπης Βελισάριος και η Ελένη Γκατζά. Μία ακόμη σημαντική συναυλία έρχεται προς το τέλος του καλοκαιριού. Το Σάββατο 27 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ο σπουδαίος ερμηνευτής Γιώργος Νταλάρας με την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, υπόσχονται μία μελωδική βραδιά. Μαζί τους η Ασπασία Στρατηγού και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ο μύθος της Αριάδνης είναι ένα διαχρονικό σύμβολο της εξαπάτησης. Ποιο άραγε νόημα θα μπορούσε να έχει ο μύθος αυτός στους σημερινούς εφήβους που μεγαλώνουν στις σύγχρονες μετανεωτερικές κοινωνίες των πολυμεσικών μηχανισμών χειραγώγησης και εξαπάτησης? Οι έφηβοι έφηβες της θεατρικής ομάδας του Εργαστηρίου Πολυτροπικών Δραστηριοτήτων του Ορφέου επεξεργάζονται εκ νέου τον αρχαίο μύθο της Αριάδνης και παρουσιάζουν θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου την Τετάρτη 31 Αυγούστου, επιχειρώντας να ανακαλύψουν το μύτο με τον οποίο θα παγιδέψουν τον προσωπικό τους Μινόταυρο. Η τελευταία εκδήλωση του φετινού Φεστιβάλ Ολύμπου θα πραγματοποιηθεί την 5η 1 Σεπτεμβρίου στον φιλόξενο χώρο του Ποσειδών Παλάς. Είναι αφιερωμένη στους εθελοντές του φεστιβάλ. Ο θεσμός του εθελοντισμού αποτελεί την αθόρυβη κινητήριο δύναμη του φεστιβάλ και την ίδια βραδιά θα πραγματοποιηθεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο αργεντίνικο τάγκο από την εποχή του Μεσοπολέμου μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Θα χορέψουν η Μαρία Κοτσαλή και ο Ηλίας Οικονόμου με την ομάδα Τάγκο Λίμπο. Σας ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 51ου Φεστιβάλ Ολύμπου που παρακολουθήσατε. Πιστεύω να σας ικανοποίησε και ο αριθμός των εκδηλώσεων αλλά και κυρίως οι επιλογές συγκεκριμένες των εκδηλώσεων. Δεν απομένει βέβαια να σας καλέσουμε να τις παρακολουθήσετε από κοντά και όσοι είστε μακρύτερα και βέβαια όσοι κατοικείτε στην Πιερία.
Με την ευκαιρία ήθελα να πω, γιατί υπόθηκε στο χαιρετισμό του εκπροσώπου της Πρεσβείας της Ινδίας, εδώ είναι το περιοδικό που βγάζει ο σύλλογος, να το πούμε, ελληνοειδικής, η ελληνική εταιρεία πολιτισμού. Είναι εδώ και ο κύριος Βασιλιάδης που επιμελείται το περιοδικό. Και είχαμε τη χαρά σε αυτό το περιοδικό το τελευταίο να υπάρξει ένα αφιέρωμα για την Πιερία. Είναι ένα πολύ σημαντικό περιοδικό που βγαίνει στην αγγλική γλώσσα και έχει ένα μεγάλο και ευρύ ακροατήριο που το έρχεται σε επαφή και το διαβάζει. Άρα είναι μεγάλη τιμή για την Πιερία και κυρίως στην Ινδία να προβάλλει την Πιερία. Και επίσης εδώ γίνεται και αναφορά στην επικείμενη συνεργασία που θα έχουμε το 2023 μεταξύ του Φεστιβάλ Ολύμπου και της Πρεσβείας της Ινδίας. Αυτό βέβαια σε λίγο καιρό θα το πιστεύω ότι το ανακοινώσουμε και επίσημα, απευθύνομαι στον κύριο εκπρόσωπο της Πρεσβείας, με την επίσκεψη του πρέσβη στην Πιερία που τον περιμένουμε με πολύ χαρά. Και βέβαια στην προκειμένη περίπτωση θα είναι η 15η χώρα που συνεργαζόμαστε και ήδη πριν λίγες ώρες κατά κάποιο τρόπο προδιαγράψαμε και την επόμενη χώρα μετά της Ινδίας που θα είναι η Ιταλία. Είχαμε μια συνεργασία ήδη εδώ με την Πρεσβεία της Ιταλίας πριν μερικές ώρες και κάναμε μια πρώτη προφορική συμφωνία βέβαια. Πριν σας προβάλλουμε ένα τουριστικό έτσι, φιλμάκι μικρό για την Πιερία, θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στους καλλιτέχνες που μας τιμούν με την παρουσία τους και που περιέχονται με δικές τους, θα έλεγα, παραγωγές και εκδηλώσεις στο 50ο Πρόγραμμα Φεστιβάλ, και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρουγκέρη, την αγαπητή μας Κάρμεν, που μας τιμά κάθε χρόνο με τις ωραίες και όμορφες παραστάσεις που τα παιδιά περιμένουν με πάρα πολύ αγωνία και φέτος. Εξαιρετικό το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολύμπου που λατρεύω, γιατί το αγάπησα τόσο πολύ όταν δήμαρχος ο Γρηγόρης Παπαχρήστου με πήρε από το χέρι και με πήγε στον Όλυμπο, και εκεί πραγματικά άρχισα να τοποθετώ μέσα στα σύννεφα όλους τους θεούς που έχω στα παραμύθια μου, στη μυθολογία που παρουσιάζω κάθε χρόνο για τα παιδιά, και που με γύρισε και ως όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Και πραγματικά μέσα στην καρδιά μου μπορώ να πω την πρώτη θέση έχει και στο κτήμα με τα ζαρζαβατικά. Πήγα και σε αυτό ακόμα. Λοιπόν, με μεγάλη συγκίνηση είδα αυτό το βιντεάκι. Είδα τόσο αξιόλογους ανθρώπους που περνούν μέσα από το φεστιβάλ. Άλλους που ζουν, άλλους που δεν ζουν τώρα. Και νιώθω τόσο περήφανη που υπάρχει και μια παράσταση για τα παιδιά σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε κάθε χρόνο. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου, ξέρετε, προσπαθώ πάντοτε να κάνω παραστάσεις που να τιμούν τα παιδιά, γιατί μπορεί να είναι τα μικρά μου πλασματάκια αυτά που για μένα είναι τα πιο υψηλά. Προσπαθώ να είναι πάντοτε όλες οι παραστάσεις που κάνουμε τεκμηριωμένες, μελετημένες, όταν πρόκειται για μυθολογία, για να καταλάβουν τα παιδιά το μεγαλείο της ελληνικής μυθολογίας, που πάντοτε το πλημμυρίζουμε με τραγούδια από την παράδοση. Έτσι, να έχουν διπλό κέρδος τα παιδιά και να μαθαίνουν, αλλά και να παίρνουν αυτά τα ακούσματα που είναι τόσο σημαντικό για μας να τα τιμούμε. Σας υπερευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι επανάληπτη, Κάρμεν. Θα καλέσω σε αυτό το σημείο και το Σάββατο Στρούμπο, που μας τιμά για δεύτερη φορά με παράστασή του στο Φεστιβάλ Ολύμπου, φέτος με τις Πέρσες. Είναι εδώ μαζί μας και θα σας πει και αυτός δύο λόγια για την παράσταση. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Πολύ λίγα λόγια θα ήθελα να πω. Για μένα το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι ένας χώρος έμπνευσης αλλά και συγκίνησης, καθώς ήδη από το 2019, όταν ανεβάζαμε την Αντιγόνη, όταν ήμασταν στη διαδικασία των προβών της Αντιγόνης και δεν είχαμε την εμπειρία το να οργανώνουμε περιοδίες κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, το Φεστιβάλ Ολύμπου και ο κύριος Χανδόλιας ήταν ο πρώτος φορέας και ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μίλησα και λέω θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την παράσταση στο φεστιβάλ, και άνοιξαν έτσι, άνοιξε ας πούμε η πόρτα, άνοιξε η αγκαλιά του φεστιβάλ.
πραγματοποιήθηκαν έτσι δύο παραστάσεις, μία στο Κάστρο Πλαταμόνα και μία στο Δίον, στο Αρχαίο Θέατρο, και μάλιστα μέσα στα χρόνια της πανδημίας. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, έτσι συνεχίζουμε και με τους Πέρσες, βλέπουμε και στο μέλλον νέες συνεργασίες, και έτσι από το βήμα αυτής εδώ της εκδήλωσης θα ήθελα να εκφράσω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συνάντηση και τη συνεργασία. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μαζί μας και ένας αγαπητός φίλος που συνεργαζόμαστε χρόνια αυτόν μαζί του και στο Φεστιβάλ Ολύμπου, αλλά και με την Ορχήστρα Νέων 2 που την υποστήριξε και την υποστηρίζει. Είναι ο Μπάμπης ο Ελισάριος. Ξέρετε, αν παρακολουθείτε, είναι ένα από τα βασικά στελέχη της λυρικής σκηνής, αλλά όμως όποτε χρειάζεται να μπήκε στον άλλο χώρο τραγουδιού, είτε στο ένεχρο είτε στο λαϊκό, ο Μπάμπης είναι εκεί παρόν και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία φέτος να τον απολαύσουμε σε μια εκδήλωση πολύ σημαντική στο αφιέρωμα του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είναι και έτος Καμπανέλη το 2022. Μπάμπη, δύο λογάκια θα θέλαμε να ακούσουμε και από σένα. Και βέβαια, κατά πάσα πιθανότητα, θα πλαισιώσει και την εκδήλωση στις αρχαιολογικές ομιλίες του κ. Παντερμαλή. Μεγάλη χαρά. Ένα ευχαριστώ θέλω να πω στον Γρηγόρη προσωπικά. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι για ακόμα μία φορά που θα τραγουδήσω στο Φεστιβάλ Ολύμπου, σε ένα σπουδαίο αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλη. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι ένας από όλους τους τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες, τόσο αξιόλογους καλλιτέχνες που θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ. Εύχομαι να έρθει ο κόσμος, μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια, να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να ζήσουμε πολύ όμορφες στιγμές, να τραγουδήσουμε και να πάμε παρακάτω όσο πιο γεμάτη γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους σας που είστε σήμερα εδώ, βέβαια, και εκ μέρους της κυρίας Μαυρίδου και του κυρίου Δημάρχου Διολύμπου. Είστε το οργανωτές του Φεστιβάλ Ολύμπου, δεν είμαστε μόνοι μας. Είπαμε, αν δεν ήταν και αυτοί οι φορείς, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε. Και αν εξακολουθώ να παραμένω στη θέση του Προέδρου και να εργάζομαι για το Φεστιβάλ, είναι χάρη σε αυτούς, γιατί έχω τη στήριξή τους. Και όταν έχει στήριξη τέτοιων ανθρώπων και τέτοιων φορέων, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τα μέσα επικοινωνίας. Σήμερα μαζί μας εδώ ένα αξιόλογο, θα έλεγα, μέσα του αρχείων πολιτισμού, ο κύριος Λεκάκης, που μας θυμάνε με την παρουσία τους και καταγράφουν όλη την εκδήλωση και θα την προβάλλουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και γενικώς όλα τα μέσα που στηρίζουν τις εκδηλώσεις μας και κυρίως βέβαια και τους χορηγούς. Γιατί πέρα από τους φορείς υπάρχουν και ιδιώτες χορηγοί. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να ξέρουμε ότι είστε δίπλα μας, ότι σας έχουμε κοντά μας και εσάς και τους φορείς και τους βουλευτές και τις βουλευτίνες και τους χορηγούς που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την επιβίωσή μας. Και κυρίως τον κόσμο που αγαπά το φεστιβάλ, το στηρίζει και κόντρα σε όλες τις δυσκολίες. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσει να το στηρίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.